Να πάμε και να πιαστούμε από την είδηση, φεύγουμε και εκτός Κρήτης η αλήθεια είναι, ότι το απολιθωμένο δάσος Λέσβου βρίσκεται στα πρώτα 100 μνημεία παγκόσμιας γεωλογικής κληρονομιάς. Την αρχή την κάναμε πριν από μία εβδομάδα περίπου, καθώς δίπλα στο απολιθωμένο δάσος Λέσβου βρίσκεται και η καλντέρα της Σαντορίνης, η ηφαιστειακή, και συνδεθήκαμε με το νησί. Δώσαμε το θέμα, είχαμε αφήσει ωστόσο μία εκκρεμότητα. Μία εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τη Λέσβο. Πάμε να τα πούμε με τον κύριο Νίκο Ζούρο, το Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, να τον καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας. Κύριε Ζούρο, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Είναι μία σημαντική εξέλιξη και από πίσω από αυτή την εξέλιξη κρύβεται η αγαστή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Να μας πείτε λίγο τι σημαίνει στην πράξη αυτή η ένταξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου και πώς μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Κοιτάξτε, είναι πράγματι μια πολύ σημαντική διάκριση αυτή, γιατί αναφερόμαστε στο σύνολο των γεωλογικών μνημείων παγκοσμίως. Η Διεθνής Ένωση Γεωλογικών Επιστημών ξεκίνησε μια διαδικασία να αναδείξει και να προβάλλει τις θέσεις των γεωλογικών μνημείων, των θέσεων δηλαδή που μας μιλάν για την ιστορία και την εξέλιξη του πλανήτη μας, και επέλεξε 100 εμβληματικές θέσεις από όλες τις περιοχές του κόσμου, έτσι ώστε να περιληφθούν στον πρώτο αυτό κατάλογο γεωλογικών μνημείων, τα οποία θα τύχουν και της παγκόσμιας προσοχής, αλλά και της παγκόσμιας ανάδειξης ως θέσεις με παγκόσμια σημασία. Και όπως πολύ σωστά είπατε, η Ελλάδα επελέγει να έχει δύο τέτοια μνημεία. Το πρώτο ήταν το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου και το δεύτερο η ηφαιστειακή καλδέρα της Σαντορίνης. Αυτές οι δύο εμβληματικές θέσεις είναι σημαντικές όχι μόνο γιατί μας μιλάν για την ιστορία και την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας πάνω στη Γη, γιατί με την ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν συνδέεται μόνο η δημιουργία του ηφαιστείου της Σαντορίνης, αλλά και του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου, καθώς μιλάμε για μια ηφαιστειακή δραστηριότητα που έρχεται πολύ πριν από την ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Νότιο Αιγαίο, πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια, όταν τα ενεργά ηφαίστεια, αντί να βρίσκονται στο ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου, ανάμεσα στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, βρισκόταν στο Βόρειο Αιγαίο, όπου είχαμε πολλά και εντυπωσιακά ηφαίστεια. Η δράση αυτών των ηφαιστείων είχαν σαν αποτέλεσμα η στάχτη τους, όπως στη Σαντορίνη σκέπασε το ακροτήρι, να σκεπάσει όχι πια πόλεις, γιατί δεν υπήρχε ο άνθρωπος εκείνη την εποχή, πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια, αλλά φυσικά οικοσυστήματα, τα δάση που υπήρχαν εκείνη την εποχή στην Αιγίδα, τα οποία απολυθώθηκαν στη φυσική τους θέση. Ίσως δεν υπάρχει καμιά άλλη θέση σε όλο τον κόσμο αντίστοιχη με το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, ναι, από την άποψη τόσο του τεράστιου αριθμού δένδρων και ειδών διαφορετικών τα οποία βρέθηκαν και απολυθώθηκαν στην περιοχή αυτή, πια σε όλο τον κόσμο γίνεται γνωστό στην επιστημονική κοινότητα το μέγεθος και ο πλούτος των ευρημάτων της Λέσβου. Και αυτό συνέτεινε στην συμπερίληψη και της Λέσβου στις 100 αυτές πρώτες θέσεις γεωλογικών μνημείων από τη Διεθνή Ένωση Γεωλογικών Επιστημών. Το πέπλο προστασίας για αυτές τις περιοχές είναι πιο ισχυρό πλέον? Αναμφισβήτητα η διεθνής αναγνώριση προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι προστασίας. Πρέπει να πω ότι και τα δύο αυτά μνημεία έχουν από την ελληνική νομοθεσία ένα πλαίσιο προστασίας. Το απολιθωμένο δάσος Λέσβου συγκεκριμένα έχει ανακηρυχθεί μνημείο της φύσης, το οποίο είναι αντίστοιχο με ένα εθνικό δρυμό, θα λέγαμε, ένα εθνικό πάρκο δηλαδή,
το καθεστώς είναι αρκετά αυστηρό, αλλά σίγουρα τόσο η ένταξη της περιοχής στο καθεστώς προστασίας από την UNESCO ως παγκόσμιο γεωπάρκο UNESCO, όσο και η αναγνώριση ως ένα από τα 100 σημαντικότερα γεωλογικά μνημεία του κόσμου από τη Διεθνή Ένωση Γεωεπιστημών, μια προσπάθεια η οποία γίνεται επίσης σε συνεργασία με την UNESCO, αναμφισβήτητα αυξάνει την διεθνή προβολή και άρα και την προστιθέμενη αξία εντός αγωγικών. Αυτού του εντός μνημείου. Αγωγικών. Αλλά και την προστιθέμενη αξία χωρίς αμφιβολία. Οι δικές μας υποχρεώσεις ποιες είναι? Οι δικές μας υποχρεώσεις είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης των μνημείων αυτών. Προφανώς η ουσιαστική διαχείρισή τους μέσα από δράσεις οι οποίες από τη μια μεριά θα βοηθούν το ευρύτερο κοινό να καταλάβει την αξία αυτών των μνημείων και από την άλλη μεριά ως θέσεις οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων όπως είναι ο γεωτουρισμός, η ερμηνεία τους και η παρουσίασή τους σε ένα ευρύτερο κοινό που σίγουρα και μέσα από τη διαδικασία προβολής η οποία γίνεται και για τα δύο αυτά μνημεία και για τα άλλα που θα ακολουθήσουν από την Ελλάδα θα συμβάλλει στην προβολή και της χώρας μας. Σωστά. Ως μιας χώρας η οποία διαθέτει εξαιρετική σημασία παγκόσμιας ακτινοβολίας γεωλογικά μνημεία. Είναι γι' αυτός ο θεματικός τουρισμός ο πολυζεστημένος, ο πολυπόθητος και η προσέλκυση τουριστών προκειμένου έρχονται αποκλειστικά και μόνο, υπάρχει μια κατηγορία για να απολαύσουν αυτούς τους ανεκτήμητης αξίας θησαυρούς που κρύβει Λέσβος, που κρύβει η χώρα μας γενικότερα. Έχουμε πολλά σημαντικά γεωλογικά μνημεία στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη φυσικά, όπου έχουμε δύο περιοχές οι οποίες έχουν ανακηρυχθεί σαν παγκόσμια γεωπάρκα από την UNESCO. Σωστά. Το Ψιλορίτη και τη Σιτία. Και βέβαια σήμερα όλο το δίκτυο, το παγκόσμιο δίκτυο των γεωπάρκων έχει στρέψει την προσοχή στην περιοχή της Σιτίας λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων που υπήρξαν από την πρόσφατη θεομηνία. Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται εκεί από τους συναδέλφους στο γεωπάρκο της Σιτίας σύντομα θα αποκαταστήσουν τις βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν και θα αποδώσουν και αυτό το γεωλογικό μνημείο και πάλι στην παγκόσμια στο κοινό και στην παγκόσμια ως ένα επισκέψιμο μνημείο. Κύριε Ζούρο, να σας ευχαριστήσω θερμά την καλησπέρα μας από Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.